Γεια σου, γεια σας. Έχουμε έτσι πραγματάκια σήμερα να πούμε. Είχαμε τελικό Champions League το Σάββατο. Έχουμε πράγματα να σχολιάσουμε, έτσι. Έχουμε διάφορα θέματα. Κυρίως στον τελικό, αλλά και άλλα μεταγραφικά και... Κάποιες πιο γενικά, κάποιες γενικές πληροφορίες. Αλλά ναι, το σημαντικό είναι νομίζω αυτό τώρα. Έχουμε κάποια πράγματα που θέλουμε έτσι να τα πούμε. Αρχικά, αυτό το οποίο όλοι γνωρίζουμε νομίζω, η Manchester City το πήρε το τρόπαιο, το Champions League, έκανε το treble, αυτό το οποίο επιθυμούσε. Καλύτερη ομάδα για το 2023. Ναι, και αντικειμενικά νομίζω η καλύτερη ομάδα, έτσι, δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να πει το αντίθετο. Πήρε και ο Guardiola αυτό το οποίο άξιζε νομίζω, κατά τη γνώμη μου. Το τρίτο Champions League του προπονητή. Ναι, και το πρώτο με τη Manchester City, mm-hmm. το οποίο το άξιζε, είχε ρίξει αρκετή δουλειά και το πήρε. Ο τελικός γενικά, σε πιο έτσι γενικές γραμμές... Δεν ήταν καλός τελικός. Ναι, γενικά δεν ήταν καθόλου καλός. Να πούμε, να το πάμε λίγο από την αρχή, από το πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο είδαμε νομίζω ένα πολύ κακό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Σίγουρα δεν ήταν, δεν άρμοζε σε έναν τελικό ανώτατου ευρωπαϊκού επίπεδου. Ήταν αρκετά βαρετός, δεν είχε πολλά σούτ, έως και καθόλου νομίζω. Έγιναν νομίζω δύο επεμβάσεις στην αρχή από τη City, μία καλή... Ήταν ένα σουτ τη City το οποίο ήταν καλούτσικο και ένα άλλο το οποίο έκανε ο Χάλαν το οποίο ήταν τελείως άστοχο. Και γενικά δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα ούτε η City ούτε η Inter. Υπήρχαν αρκετά φάουλ. Γενικά... Και οι δύο ομάδες παίζανε πολύ αγχωμένα. Δηλαδή δεν... Δεν θα το έλεγα τόσο αγχωμένα, πιο πολύ νευρικά θα έλεγα. Παίζανε ναι. Και πολύ δυνατά, δηλαδή πολύ ξύλο. Παίχθηκε πολύ ξύλο στο παιχνίδι. Γενικά. Αλλά ναι, σε ό,τι φορά το πρώτο ημίχρονο είδαμε ένα πάρα πολύ κακό παιχνίδι. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το δεύτερο ημίχρονο, είδαμε η Ίντερ να μπαίνει αρκετά καλά. Δηλαδή, πάταγε. Μας έκανε εντύπωση αυτό. Δηλαδή, περιμέναμε να ήταν το παιχνίδι να έγερνε πάρα πολύ προς την Manchester City. Αλλά η Ίντερ στάθηκε πάρα πολύ καλά και της έβαλε αρκετά εμπόδια. Νομίζω ότι στην αρχή κιόλας, στο δεύτερο ημίχρονο όταν άρχισε, εγώ θεωρούσα πιο πιθανό να βάλει ένα γκολ Ίντερ παρά η City, έτσι όπως πήγαινε. Ναι, πιστεύω ότι έπαιζε πιο επιθετικά η City, αλλά πιο οργανωμένα η Ίντερ. Δηλαδή, έκανε πιο οργανωμένες προσπάθειες. Έκανε επιθέσεις η City, αλλά δεν ήταν... καλά οργανωμένες. Δηλαδή, άμα πάει μπάλα, ναι, είχε την κατοχή, ήταν κοντά στο τέρμα, αλλά δεν βλέπαμε πολύ ποδόσφαιρο, να το πούμε έτσι. Ενώ η Ίντερ έφτανε πιο δύσκολα στην αντίπαλη εστία, αλλά ήταν με σέντρες, με μπαλιές, πιο μελετημένες κινήσεις μέσα στο χώρο. Ναι, γενικά νομίζω ότι η Ίντερ το πήγε πολύ καλύτερα στην αρχή, όμως δεν μπόρεσε να βρει τον γκολ, έτσι. Και σίγουρα αξίζει και πολλά εύσημα. Νομίζω και οι δύο τερματοφυλάκες βασικά αξίζουν εύσημα, έτσι. Έκαναν πολύ καλή δουλειά γενικά φέτος, αλλά και στον αγώνα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει όμως τους παίκτες, εμένα με απογοήτευσε λίγο αρχικά το γεγονός ότι δεν παίζανε τόσο ποδόσφαιρο και παίζανε περισσότερο ξύλο, τραβάγανε αρκετά. Υπήρξε και τραυματισμός. Α, ναι, αυτό που ήταν να πούμε για το πρώτο ημίχρονο, ο De Bruyne. Ο De Bruyne έφυγε... στο 35, ναι, τραυματίστηκε και έφυγε. Όπως αυτό το ίδιο είχε γίνει και στον τελευταίο τελικό που παίξε η City με την Chelsea. Στο ημίχρονο είχε φύγει τραυματίας ο De Bruyne. Ναι, γενικά είναι και ένας παίκτης ο οποίος επειδή είναι και λίγο πιο μεγάλος, παίζει και πάρα πολύ έντονα. Είναι λογικό ότι θα τραυματιστεί σε κάποιους αγώνες, ειδικά άμα παίζουν και πολύ επιθετικά οι αντίπαλοι. Όμως δεν μου άρεσε το γεγονός ότι έφυγε τόσο νωρίς, γιατί άξιζε κάτι καλύτερο νομίζω ο De Bruyne. Έπρεπε να μείνει παραπάνω. Βέβαια και αυτός που τον αντικατέστησε ήταν πολύ καλός, έτσι. Ο Φοντέν νομίζω μπήκε στη θέση. Ο Φοντέν. Και ο Χάλαντ ήταν λίγο απογοητευτικός. Θα τον πιάσουμε και αυτόν τώρα το Χάλαντ σε λίγο να πούμε. Δεν τη γλιτώνει. Δεν θα τη γλιτώσει ο Χάλαντ σήμερα.
Αλλά ναι, σε ό,τι έχει πιο γενικά για το μάτς και για το δεύτερο ημίχρονο, η City κατάφερε να το βρει τον γκολ κυρίως, νομίζω, αποτύχει στη συγκεκριμένη φάση. Ήταν μια πολύ δύσκολη φάση, έτσι. Mm-hmm. Βέβαια, ωραίο γκολ, έτσι. Ναι, δυνατό σουτ, ναι, πολύ ωραίο. Δυνατό σουτ του Ρόντρι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο σουτ και ήταν και καλή ενέργεια, όμως ήταν λίγο σε μια κατάσταση λίγο αναμπουμπούλας. Δηλαδή και η αμυντική της Ίντερ ήταν λίγο προεκπλήξεως, ο τερματοφύλακας δεν είχε καλό οπτικό πεδίο. Ήταν λίγο μια περίεργη φάση. Όμως και η City κατάφερε να κρατήσει ένα αποτέλεσμα μετά. Ναι, βέβαια, να το κρατήσει. Γιατί μετά πήγε και ο Λουκάκου στο παιχνίδι. Ο Λουκάκου για τη City έπαιζε. Όχι, κοίτα, ο Λουκάκου εμένα μ' άρεσε, δεν έκανε. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος μετά να κατηγορήσει τον Λουκάκου. Ο Λουκάκου πιστεύω ότι έκανε τα πάντα για να μην βάλει goal leader. Όχι, δεν συμφωνώ με αυτό. Γιατί εντάξει, άμα εξαιρέσει εκείνη τη φάση όπου έκανε ο άλλος τη κεφαλιά, που ήταν και αυτή μια εκπληκτική φάση, και ο Λουκάκου ήταν μπροστά. Πίεζε πολύ. Εκεί δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Ναι, εντάξει, αλλά μετά και με... Έκανε δύο καλές ενέργειες. Δεν μ' άρεσε καθόλου ο Λουκάκου. Δηλαδή θεωρώ ότι άλλοι παίκτες της Ίντερ παίξαν χειρότερα από αυτόν. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να φορτώσει την ήττα στον Λουκάκου. Όχι την ήττα, αλλά σίγουρα έπαιξε. Εντάξει, ναι. Ενδεχομένως το γεγονός ότι δεν έβαλε γκόλ η Ίντερ. Σε ό,τι έχει να κάνει όμως με την Ίντερ, θεωρώ πως. Εντάξει, γενικά οι δύο ομάδες ήταν λίγο πολύ. Η Ίντερ να έπαιξε λίγο καλύτερα. Η Ίντερ σε όλο τον αγώνα με αυτά που έκανε. Πιο οργανωμένη, πιο δυνατή. Όμως η City, άμα δει κανείς όλη τη χρονιά και άμα δει και το γεγονός ότι είχε και τελικό κυπέλλου πριν λίγο καιρό στην Αγγλία. Με τη Manchester United. Ναι, το οποίο το πήρε γι' αυτό. Ένας δύσκολος αγώνας, ένα ντέρμπι. Premier League. Πήρε, ναι, με πράσιμα, Arsenal, με United, που, με Chelsea. Μια ανατροπή, γιατί ήταν η Arsenal πρώτη, μετά ανέβηκε η City. Αλλά και πάλι είναι μια ομάδα που άξιζε περισσότερο να φανεί φέτος. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει. Είναι η καλύτερη χρονιά του 2023. Ναι, ναι. Νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να το αφήσει. Έχει πάρει ό,τι μπορεί να πάρει. Αυτό δεν το σχολιάζουμε καν, έτσι. Αυτό είναι το δεδομένο, νομίζω. Και εννοείται και το πάρτι στο Manchester μετά ήταν τεράστιο. Ναι, έγινε χαμός. Και ο Grealish ιδιαίτερα το. Ναι. Θα πούμε και το διασκέδασε. Ήθελα να σε ρωτήσω για τον Grealish γενικά. Να μου πεις δύο λόγια, γιατί στον αγώνα δεν μ' άρεσε. Στον αγώνα δεν μ' άρεσε καθόλου. Μετά στο πάρτι. Κάτι έκανε. Χωρίς να. Αυτός ο παίκτης στα παιχνίδια δηλαδή, χωρίς να είναι ο. Ο βασικός, ας πούμε. Ο πρωταγωνιστής, ναι. Πάντα θα σχολιαστεί. Είναι λίγο. Του αρέσει να φαίνεται γενικά και να δείχνεται. Νομίζω αυτό το έχουμε καταλάβει. Αλλά και σαν παίκτη, αλήθεια δεν με ενθουσιάζει ιδιαίτερα. Και στον τελικό δεν είδα να κάνει κάτι τόσο καλό. Όπως και ο Χάλαντο, για τον οποίο έχουμε μιλήσει αρκετά και γενικά έχουμε πει καλά λόγια για το ότι είναι ένας πολύ δυνατός επιθετικός, ότι είναι πολύ καλός, δεν μου άρεσε καθόλου. Με απογοήτευσε πάρα πολύ στον τελικό. Δεν έκανε τίποτα. Δεν φάνηκε καθόλου. Μια φάση έκανε που ήταν offside στην αρχή, που την μπάλα την έστειλε όπου να είναι. Και μάλιστα ήταν και επιθετικός. Στο τέλος πήγε να δημιουργήσει σκηνικό με τον τερματοφύλακα της Ίντερ, που άρχισαν να σπρώχνονται. Έτσι, δηλαδή πήγε να προκαλέσει κιόλας. Στις καθυστερήσεις νομίζω ήταν. Με απογοήτευσε αρκετά και νομίζω και εσύ συμφωνείς αυτό, έτσι. Ναι, σίγουρα δεν. Αυτό που είδαμε δεν ήταν ανάλογα με τις προσδοκίες μας στο παιχνίδι. Περίμενα σίγουρα να βάλει γκολ και πάνω από ένα κιόλας. Αλλά. Εντάξει, εγώ δεν θα το πάω τόσο εκεί. Γιατί εντάξει, τώρα το να βάλει γκολ κάποιος να. Να βοηθήσει γενικά, να βοηθήσει γενικά. Δεν έκανε, ήταν άφαντος. Σολδόν ήταν άφαντος. Άρα να πούμε και αυτό για τον Χάλαντ, γιατί πολλοί λένε ότι προορίζεται για χρυσή μπάλα φέτος. Που εντάξει, θα δούμε αυτή την πάρη, γιατί δεν κρίνουμε ένα ποδοσφαιριστή από έναν αγώνα, προφανώς. Αλλά δεν μου άρεσε στον αγώνα, σε αυτόν τον τελικό. Και γενικά ο τελικός, γνώμη μου, έτσι, αν όχι ο χειρότερος, ένας από τους χειρότερους. Τελικούς, Champions League. Στο Champions League, ναι. Πάντως είναι αυτό που είχαμε πει. Εμείς ελπίζαμε να δούμε ένα τελικό δυνατό και με τις δύο ομάδες να μπουν γκολ. Έγινε όπως ήταν και η υπόλοιπη τελική. Με ένα γκολ. Τα τελευταία χρόνια. Ναι. Και όχι μόνο στη Champions League. Και στο Europa και στο Conference και παντού. Δηλαδή, ένα γκολ. Παίζεται και πολύ ξύλο, πολύ δυνατά οι ομάδες. Χωρίς κάποια ιδιαίτερη προσοχή, χωρίς ένα οργανωμένο σχέδιο. Δεν χάρηκαμε ποδόσφαιρο. Ούτε σε αυτό το τελικό. Είναι αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά με τον Γιώργο, ότι έχει αλλάξει το στυλ ποδοσφαίρου. Τα τελευταία χρόνια.
πριν μια εβδομάδα τα συζητούσαμε αυτά που είχαμε φέρει εδώ το Γιώργο. Και έλεγε εκείνο τη γνώμη του και είχε πει για τον Χάλαντ ότι θεωρεί ότι είναι λιγάκι υπερεκτιμημένο σε ό,τι έχει να κάνει με την όλη πορεία τη City. Στο γεγονό ότι δεν ευθύνεται αυτό ναι. που η City έχει κάνει αυτό που. Έκανε την πορεία αυτή φέτος. Ναι. Έβαλε το χεράκι του, αλλά όχι. Σίγουρα βοήθησε. Έτσι. Και έχει και πολλά. Θεωρώ πως στο μέλλον έχει πράγματα να προσφέρει. Απλά λίγο να συγκεντρωθεί παραπάνω, θεωρώ πως πρέπει. Γιατί δεν ήταν καλή εικόνα. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τους άλλους παίκτες στη City, τον τερματοφύλακα δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος επίσης να τον κατηγορήσει σε ό,τι έχει να κάνει τον αγώνα. Τη δουλειά του την έκανε. Όπως και αντίστοιχα τη Σίντερ που το είπαμε πριν. Ο Γκίντογκαν ήταν καλός. Επίσης, ένας που με ξέπληξε λίγο, πώς σου φάνηκε ο Άκε στον αγώνα. Εντάξει. Ήτανε... Αδιάφορος. Ναι, ότι δεν φάνηκε πολύ. Προσπαθούσε, αλλά δεν... Εντάξει, θεωρώ ότι προσπαθούσε να κάνει κάτι. Δεν τον περίμενα να σου πω για τελικό, Champions League. Δεν περίμενα να παίξει. Mm-hmm. Γιατί εσύ το είχαμε πει κιόλας, ήταν μια ομάδα που είχε και αλλαγές. Αυτός ο Φοντέν, ο οποίος αντικατέστησε τον De Bruyne, νομίζω ήταν πολύ αξιόλογος. Έπαιξε πολύ καλά. Mm-hmm. Και γενικά έχει παίξει πολύ καλά αυτή τη χρονιά, νομίζω. Αλλά ναι, σε ό,τι έχει να κάνει με τους παίκτες City, όχι κάποια έκπληξη. Βασικά μόνο η αρνητική έκπληξη του Haaland. Ναι, εντάξει. Και ενδεχομένως και το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι υπέρ τη City. Υπέρ τη City, αλλά το σκορ. 1-0 τώρα. Και έκπληξη και δεν έχει. Δεν είναι όμως μια ασήμαντη ομάδα. Αυτό θα σου έλεγα, ότι δεν είναι μια ασήμαντη ομάδα, αλλά έκπληξη θα έλεγα και τον τρόπο με τον οποίο έπαιξε η Ίντερ. Δηλαδή τη έβαλε πολύ πίεση και εμπόδια, τη έβαλε δύσκολα. Δεν το περιμέναμε αυτό. Κοίτα, εγώ περίμενα ότι η Ίντερ θα παίξει δυνατά, αλλά περίμενα πίσω ότι η Σίτι θα παίξει δυνατά. Γενικά. Έγινε λίγο το αντίθετο. Όχι ακριβώς, γιατί θεωρώ πως και οι δύο ομάδες παίζανε λίγο πολύ με κακό τρόπο. Και απλά η Ίντερ, επειδή έκανε λιγότερα λάθη και συγκεντρώθηκε παραπάνω στο δεύτερο ημίχρονο, κατάφερε να πιέσει. Και μετά η City εκμεταλλεύτηκαν δύο ευκαιρίες για να ανέβει μπροστά. Αυτό νομίζω πως έγινε. Πάντως από τους τρεις τελικούς σίγουρα είναι ο πιο αδιάφορος. Ναι, ναι. Γιατί όταν στον άλλον έχεις ένα γκολ σε 90 και στο άλλο έχεις πάει παράταση και πέναλτι. Βέβαια είναι ο τελικός που περιμέναμε όλοι, έτσι. Δηλαδή όλοι τον παρακολούθησαν. Ναι, αλλά μετά από τον τελικό πιστεύω ότι... Ναι, σε σύγκριση με τους υπόλοιπους ήταν σίγουρα ο χειρότερος σε ποιότητα. Ναι. Εντάξει, ναι, είναι δύο μεγάλες ομάδες, είναι κάποιοι φοβεροί παίκτες, κορυφαίοι, αλλά το να βλέπεις όλο αυτό το πράγμα δεν ευχαριστεί κανέναν. Από τους τρεις τελικούς, εμένα πιο πολύ μου έχει μείνει του Europa League, να σου πούνε αλήθεια. Σεβίλη Ρώμα. Ναι. Ναι. Ήταν ένα δυνατός αγώνας. Δυνατός αγώνας και οι δύο ομάδες γκολ, παράταση, πέναλτι. Είχε πολύ... τα πάντα τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι. Είχε τα πάντα, είχε θέαμα. Και δεν ξέρω, επειδή δεν θυμάμαι κιόλας. Ήταν και διάφορο. Δηλαδή ήταν όλα αυτά τα γεγονότα που είχαμε πει στην εκπομπή την προπροηγούμενη. Ότι ήταν ο πρώτος χαμένος του Μουρίνιο. Πάρα πολλά. Δεν νομίζω κιόλας να είχε τόσο ξύλο και τόσα φάουλ όσο έχει ο τελικός Champions League. Δηλαδή, στο τελικό Champions League είδαμε. Είχε. Γιατί είχε πάει παράταση. Στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Σε τόσο όμως στο ίδιο επίπεδο, γιατί τώρα στον αγώνα του Σαββάτου είδαμε έναν παίκτη, νομίζω, τη City με ξεχυλωμένη τη φανέλα τελείως. Την είχε σκίσει τελείως ο άνθρωπος τον Μάρκαρ. Είδαμε τραβήγματα. Είδαμε τραυματία του De Bruyne από το πρώτο ημίχρονο κιόλας. Είδαμε ένα κακό παιχνίδι. Εντάσει μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Τον Guardiola να έχει τρελαθεί, ειδικά. Α, και αυτό που θέλαμε να το πούμε πιο πριν. Νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο η City έκανε και τραγικά λάθη στην άμυνα. Σε κάποια φάση, ένας αμυντικός της City, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, στο δεξί τέτοιο της άμυνας, άφησε την μπάλα στην κυριολεξία για τον επιθετικό της Inter και πήγε κόντεψε να βάλει γκολ. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή, και ο Guardiola εκεί πέρα κόντεψε να πάθει εγκεφαλικό. Ναι, το θυμάμαι αυτό που λες. Δηλαδή και αυτά τα πράγματα λίγο να έχουμε υπόψη μας. Φάουλ συνολικά είχαμε πάρα πολλά. Εννοείς στον, ναι, στον αγώνα. 11 η City, 17 η Ίντερ. Και αυτά είναι μόνο που δόθηκαν, γιατί γενικά υπήρχε ένα παιχνίδι πολύ έντονο. Μεταξύ στο ένας μένανε, οι άμυνες. Εντάξει, σε γενικές γραμμές μοιρασμένο παιχνίδι αυτό, τίποτα. Ιδιαίτερο.
Ναι, αυτό. Πάντως η City πρέπει αυτό το πράγμα που έγινε φέτος να το εκμεταλλευτεί και το καλοκαίρι με μεταγραφές να ενισχυθεί ακόμα παραπάνω. Γιατί νομίζω ότι η City τα επόμενα χρόνια θα γίνει η πιο δυνατή ομάδα ευρωπαϊκή. Ναι. Και μπορεί να το κάνει, έτσι. Αν και λένε ότι ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Εντάξει, όμως αλλά ενισχύσεις μπορείς. Πάντα υπάρχουν περιθώρια για καλύτερα. Ενισχύσεις γίνεται. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το κοιτάξουν καλά. Αν και η City δεν ακούγεται ιδιαίτερα στο μεταγραφικό παιχνίδι. Είναι νωρίς βέβαια ακόμα, έτσι. Είναι ναι, ακόμα... αλλά έχουμε δει ότι ήδη έχουν γίνει μεγάλες μεταγραφές. Του Μπενζεμά, του Μέση. Μπενζεμά, Μέση. Χθες ανακοινώθηκε ο Μπέλιγχαμ από την Ρεάλ, το οποίο το είχαμε πει, αλλά έγινε, επισημοποιήθηκε. Μ' αρέσει αυτό που γίνεται, που λέμε κάτι τη μία εκπομπή και στην επόμενη εκπομπή το επιβεβαιώνουμε. Ναι, ισχύει αυτό. Ναι, και επίσημα... έχουν γίνει έχουμε μεγάλα ονόματα που έχουν... Πάντως και η Ίντερ, η οποία είχε μια πιο εύκολη κλήρωση γενικά στο Champions League στην πορεία, θεωρώ ότι και αυτή μπορεί να εκμεταλλευτεί, να δει πού έκανε λάθη και του χρόνου να είναι ακόμα πιο δυνατή. Θα μ' άρεσε να δούμε και για αλλαγή την Ίντερ να ανεβαίνει, να παίρνει ένα Champions League, ναι. Να δούμε μια τέτοια κατάσταση. Αν και νομίζω ότι τώρα δύσκολο να ξανακαταφέρει η Ίντερ να... πάει τόσο μακριά, γιατί ήταν και κάπως τυχερή στην κλήρωση του Champions League. Αυτό είπα, αλλά θα μπορούσε να το κοιτάξει αυτό και να δει πού έκαναν λάθη, να δουν τι τους έλειπε και να κάνουν και τις ανάλογες κινήσεις. Δηλαδή θεωρώ ότι μπορούν να ενισχυθούν ακόμα παραπάνω. Και να είναι πιο δυνατοί του χρόνου. Τώρα, άλλες ομάδες τύπου Μπαρσελόνα, Ρεάλ, Μπάγερν, αυτές που θεωρούσαμε μεγαθύρια στην Ευρώπη. Να δούμε και αυτοί τι θα κάνουν μέσα στο καλοκαίρι για να μπορέσουν του χρόνου να επανέλθουν στη θέση στην οποία ήταν. Ναι, εντάξει. Η Μπαρσελόνα πολύ δυναμικά έχει μπει στο μεταγραφικό. Στο μεταγραφικό. Θέλει να πάρει τον Γκίντογκαν, που μάλιστα εντάξει. Το λέγανε και από την... και τη μέρα του τελικού λέγανε ότι από τη στιγμή που θα τελειώσει βέβαια. Το παιχνίδι του τελικού, ο Γκίντογκαν την επόμενη μέρα μπορεί να είναι και παίκτη στην Μπαρσελόνα. Δεν έχει επισημοποιηθεί κάτι, αλλά. Αυτά που δεν είναι επίσημα κιόλα δεν ξέρω αν κάποιο πρέπει να δίνει τόσο βάση. Είναι rumors που ακούγονται, φήμες. Πολλές φορές έχουν αλλάξει. Ας πούμε και με τον Εμπαπέ με τη Ρεάλ που θεωρούσαν σχεδόν σίγουρο ότι θα πάει, εν τέλει δεν πήγε. Και αυτό μέσα στη εβδομάδα έγινε έτσι ένα επεισόδιο. Ένα γαλλικό δημοσίευμα έλεγε ότι ο Εμπαπέ ζήτησε να φύγει από την Παρί. Από την Παρί και να πάει Ρεάλ. Και βγήκε μετά ο Εμπαπέ και λέει: δεν έχω πει τίποτα τέτοιο. Είμαι χαρούμενος στην Παρί. Δεν φεύγω. Πάντως θα ήθελα να τον δω να πηγαίνει σε καμιά άλλη ομάδα για να. Πώς το λένε. Χαραμίζεται στην Παρί. Αυτό. Θα ήθελα να. Γενικά δεν τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Θεωρώ ότι έχει υπερεκτιμηθεί λιγάκι. Είναι πολύ γρήγορος, ναι. Έχει καλό σουτ. Είναι καλός, ναι. Αλλά δεν έχει ιδιαίτερη τεχνική και δεν θεωρώ πως θα έπρεπε να πληρώνεται τόσο πολύ. Θα ήθελα πολύ να δω σε κάποια άλλη ομάδα θα μπορούσε να παίξει καλύτερα και να μας ενθουσιάσει παραπάνω. Σε ένα άλλο πρωτάθλημα με διαφορετικούς. Ναι. Ναι, γιατί και στο Champions League που είναι άλλοι αντίπαλοι. Να φανεί και λίγο παραπάνω στο Champions League. Γιατί τώρα δεν φαίνεται καθόλου. Η Πάρη δεν κάνει καμιά πορεία φανταστική. Τίποτα βασικά δεν κάνει. Όσες μεταγραφές και όσα λεφτά και να έχουν ρίξει. Αν και λένε ότι ο Μέση έφυγε. Εντάξει. Λένε ότι και ο Εμπαπέ. Μπορεί να φύγει, μπορεί να φύγει, αν και ο ίδιος του διέψευσε, το είπαμε πιο πριν. Και ακούγονται και για τον Neymar πολλά πράγματα. Από τι σημαίνει ότι η επίθεση της Παρί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Άμα επιβεβαιωθούν όλα αυτά. Άμα επισημοποιηθούν και άμα τελικά επιβεβαιωθούν. Όμως ακόμα δεν μπορούμε να το λέμε με σιγουριά. Ναι, βέβαια. Αλλά να σου πω κάτι. Δεν θεωρώ πως θα είναι και για κακό. Δηλαδή η Παρί ούτως ή άλλως είναι μια ομάδα που βρίσκεται σε πολύ μέτριο επίπεδο. Για τους στόχους της τουλάχιστον. Ναι, είναι και σε ένα πρωτάθλημα εύκολο. Ναι, δεν λέει κανείς ότι είναι ένα σωματείο της πλάκας, αλλά όταν υποτίθεται κυνηγά Champions League, να είσαι και πρώτος στο γαλλικό πρωτάθλημα, να παίρνεις και κύπελα, δεν είναι μια πορεία που... Και όταν έχεις πάρει και τόσους παίκτες, έτσι, που είναι υποτίθεται... Ρενάτο Σάντζες, το Φαμπιάν, Μέση, Μπαπέ, Νεϊμάρ, Μπαπέ.
υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Κάτι το Σέρχιο Ράμος είχε όλη τη χρονιά. Τι να πω. Ο οποίος και εκείνος έφυγε. Ναι, νομίζω είχαν υπάρξει κάποιες εντάσεις. Έτσι. Αλλά ναι, τα σχόλια μας για τον τελικό νομίζω λίγο πολύ αυτά είναι. Ναι. Δεν ήταν ένας ωραίος τελικός. Και εντωμεταξύ όλες οι ιταλικές ομάδες τελικά δεν κατάφεραν να πάρουν ένα τρόπαιο. Ναι, ισχύει αυτό, ισχύει. Από τους τρεις τελικούς τους οποίους είχαμε. Είχε τρεις υποψηφιότητες, ας πούμε. Ας το πούμε έτσι. Τρεις ήττες. Ναι. Και τρεις ήττες. Στο conference θα μπορούσε θεωρητικά να παίξει κάπως δυνατά Φιωρεντίνα για να το πάρει. Και η Ρώμα στο Europa, αλλά αυτό σίγουρα θα έχει απογοητεύσει πολλούς. Ειδικά αυτούς που είναι φαν του Ιταλικού ποδοσφαίρου περισσότερο. Αλλά ναι, λίγο πολύ τα σχόλια μας για το τελικό αυτά είναι. Θα προχωρήσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε να πούμε μερικά ακόμα πράγματα. Και αυτό.
Επανήλθαμε μετά από ένα σύντομο διαλυματάκι. Μιλήσαμε για τον τελικό, τον οποίος πέρασε το Σάββατο, για το γεγονός ότι η City κατάφερε να πάρει το τρόπαιο, το οποίο το ήθελε και αρκετό καιρό. Και τώρα είπαμε... γίνεται η τελευταία ομάδα που το καταφέρνει. Εννοείς. Γιατί η τελευταία ήταν το United του 2008, δεν το έχει καταφέρει κάποια άλλη. Α, εννοείς να κάνει... Το treble. Α, ναι, ναι. Λίγες ομάδες το έχουν καταφέρει αυτό. Εσύ είναι μία από αυτές. Ναι, σχολιάσαμε μερικά πράγματα και είπαμε και μερικά μεταγραφικά. Και λίγο πολύ τώρα θα συνεχίσουμε σε ένα πιο ήπιο ρυθμό, γιατί δεν υπάρχουν εκεί πολλά νέα, η αλήθεια είναι τώρα. Ναι, είναι μια περίοδος που έχουν τελειώσει όλα τα πρωταθλήματα, όλα τα κύπελα, οι διοργανώσεις ευρωπαϊκές. Τα μόνα νέα είναι τα μεταγραφικά. Ναι, είναι το μόνο πράγμα το οποίο υπάρχει και οι συζητήσεις οι οποίες γίνονται, οι φήμες. Γενικά οι ομάδες τώρα περνάνε μια φάση που προσπαθούν να συγκροτηθούν για του χρόνου, να οργανωθούν και περιμένουμε και εμείς να δούμε ποιες είναι οι αποφάσεις τους. Οι φανέλες και όλα αυτά που ετοιμάζουν. Ναι, που έχουν βγει ήδη οι εμφανίσεις των μεγαλύτερων. Κάτι πήγες να πεις κιόλας. Ότι η Ρώμα πήρε τον Αουάρ, τον Αλγερινό από την Λιόν. Καλός είναι, θα βοηθήσει σίγουρα την ομάδα. Είναι ένας παίκτης που πιστεύω που ταιριάζει στη Ρώμα. Να δούμε τι θα γίνει. Εν τω μεταξύ, τώρα και οι ομάδες νομίζω από τα τέλη Ιουλίου περίπου, πέρα τα από τα τέλη Ιουνίου, θα αρχίσουν σιγά σιγά να κάνουν και φιλικά, να αρχίσουν τέλος πάντων πιο εντατικές προπονήσεις, να αρχίσουν να δένουν περισσότερο και με τις μεταγραφές, να ενισχύονται, γιατί έχουμε προκριματικά τον Αύγουστο. Mm-hmm. Εντάξει, και με τη City θα έχουμε τελικό Super Cup εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ναι, Manchester City Σεβίλη, στο Γιώργος Καρασκάκης, 16 Αυγούστου. Θα έχει ενδιαφέρον το αγώνα αυτός. Σίγουρα, σίγουρα. Εντάξει, πιο δυνατή η City βέβαια να πούμε. Σίγουρα, άμα συγκρίνουμε δηλαδή τις δύο ομάδες, αυτά τα οποία έχουν κάνει, πιο δυνατή. Φαβορή, με λίγα λόγια. Και μετά θα δούμε και τις κλήρωσεις των ομίλων, έχουμε ακόμα. Βέβαια. Και να δούμε και άμα θα έχουμε και κάποια ελληνική συμμετοχή. Εννοείς Champions League και αυτά. Champions League, Europa και Conference. Έχουμε ομάδες. Ελπίζω γενικά οι ομάδες αυτές που είναι να πάνε να καταφέρουν να περάσουν. Δηλαδή να πάρει και λίγους πόντους η Ελλάδα. Α, να πούμε κιόλας ότι έχουμε και αγώνα της Εθνικής. Έχουμε την Παρασκευή Ελλάδα-Ιρλανδία στην Αγία Σοφιά. Στο γήπεδο της ΑΕΚ. Να δούμε αν θα καταφέρει η Εθνική να πάρει. Είναι τα προκριματικά του Euro. Και όπως πολύ μεγάλο παιχνίδι, Δευτέρα 19 του μηνός. Γαλλία-Ελλάδα. Στη Γαλλία. Αλλές Παρασκευή και Δευτέρα. Ναι. Να δούμε, γιατί και η Εθνική δεν έχει κάνει καλά αποτελέσματα γενικά. Τελευταία... Και τώρα έχουμε και τη Γαλλία, έχουμε και την Ολλανδία. Στις τελευταίες οργανώσεις είναι εκτός. Ναι, είναι λίγο... Δεν υπάρχει μια και στις οργανώσεις, αλλά και γενικά. Και το μεταξύ δεν θα συνεχίσει η Εθνική με τον Ιωαννίδη. Τραυματίστηκε. Τον Ιωαννή του Παναθηναϊκού. Θα είναι και αυτή μια απώλεια σημαντική. Να δούμε λοιπόν και η Εθνική τι θα καταφέρει να κάνει. Ελπίζουμε όλοι να καταφέρει να πάρει καλά αποτελέσματα. Αλλά εντάξει, με τη Γαλλία είναι προφανώς πιο δύσκολο. Ναι, τώρα βέβαια. Με την Ιρλανδία εδώ πέρα. Με την Ιρλανδία εντός έδρας μπορεί να το παλέψει, αλλά έχουμε και μια Ολλανδία. Δεν είναι μόνο η Γαλλία. Αυτό είναι βέβαια λίγο πιο μετά, έτσι. Έχουν ακόμα χρόνο να το σκεφτούν και να το δουν. Αλλά ναι, λίγο πολύ αυτά δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερα νέα. Σε ό,τι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Αναμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Ναι, τι μεταγραφές θα έχουμε. Και εντός και εκτός Ελλάδας. Άντε μεταξύ να πούμε κιόλας για την εκπομπή ότι έχουμε και κανάλι, έχουμε μια σελίδα πλέον στο Instagram. Όσοι έχουν εκεί πέρα να τη δουν να κάνουν ένα follow, θα βοηθήσει σίγουρα. Πριν πρόσφατα την ανοίξαμε. Και ανεβάζουμε εκεί νέα. Αρχικά που είναι... για την εκπομπή, ό,τι έχει να κάνει. Ό,τι σχετίζει όλα γύρω από την εκπομπή και νέα τα οποία συμβαίνουν εντός εβδομάδας. Και τα ανεβάζουμε όταν γίνονται πριν. Θέλουμε να αρχίσουμε να ανεβάζουμε και κάποιες παραπάνω πληροφορίες ή κάποια ακόμα πράγματα. Έχουμε ορισμένα πράγματα στο νου μας. Να δούμε τώρα πότε θα τα κάνουμε.
Αλλά αυτό. Mm-hmm. Δεν ξέρω εσύ αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο γενικά. Νομίζω ότι το έχουμε καλύψει όλα. Δεν είχαμε πολλά θέματα σήμερα. Σήμερα, ναι, σήμερα η εκπομπή ήταν λίγο και μικρότερη σε διάρκεια. Δεν είχαμε και πολλά πράγματα να πούμε. Σχολιάσαμε όταν να πούμε για τον τελικό, ο οποίος ήταν και όπως είπαμε ένας κακός τελικός. Αλλά ναι. Ήταν αυτή μια ακόμα εκπομπή Hat Trick. Κυριάκος Μαγκρίδας και Λάζος Μαρεντίτης. Πέμπτη, κάθε Πέμπτη 7 με 8. Τώρα θα έχουμε περίπου άλλες 2-3 εκπομπές. Ναι, ναι. Γιατί είναι μέχρι το τέλος του Ιουνίου. Θα δούμε ότι ίσως φέρουμε και κάποιον ακόμα καλεσμένο. Ίσως ξανάρθει ο Γιώργος κάποια στιγμή. Θα το δούμε τέλος πάντων. Θα το πάντων. Δούμε αυτό. Το... Γιατί έχουμε και άλλες 2-3 εκπομπές, δεν είναι πολλές. Mm-hmm. Αυτά λίγο πολύ. Να έχετε ένα ωραίο βράδυ. Να έχετε και ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Αυτό από εμάς. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.